Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Όλο αυτό το διάστημα η Ασπασία είναι εντελώς ανυποψίαστη και χαίρεται που έσμιξε με την αδερφή της, ενώ δεν της περνά από το μυαλό ότι κάτι τρέχει μεταξύ της ζωής και του Δημοσθένη. Όμως, η αλήθεια δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί. Μετά από διαφορά περιστατικά, η Ασπασία ενώνει όλα τα κομμάτια του παζλ και συνειδητοποιεί με τεράστια λύπη και απογοήτευση ότι ο Δημοσθένης την απατάει. Χαμός θα επικρατήσει στη γη της Ελιάς με την Ειρήνη να πιάνει επαυτοφόρο Ζωή και Δημοσθένη στο κρεβάτι μέσα στο σπίτι τους. Μπορεί ο Δημοσθένης στην αρχή να μην υποκύπτει στο ερωτικό φλερ της χαμένης αδερφής της Ασπασίας, Ζωής, αλλά στην πορεία θα τον δούμε να μην είναι και τόσο εγκρατής. Έτσι, η Ειρήνη θα είναι από τα πρόσωπα που θα καταλάβουν πως κάτι συμβαίνει με τη ζωή του πατέρα της και έχει κάποια ερωτική περιπέτεια. Για να προφυλάξει όμως την Ασπασία, την διώχνει από το σπίτι. Η Ειρήνη κανονίζει και στέλνει τη μάνα της στον οίκο ομορφιάς της Ισμήνης για να κάνει ποτέ προκειμένου να μην υπάρχει κανείς στο σπίτι. Ο Δημοσθένης που γνωρίζει για την απουσία της γυναίκας του κανονίζει κρυφό ερωτικό ραντεβουδάκι με τη Ζωή. Η Ειρήνη λοιπόν που δεν αφήνει από τα μάτια της τον πατέρα της θα τον τσακώσει να ερωτοτροπεί μέσα στη κρεβατοκάμαρα με τη Ζωή. Αμέσως τον φωτογραφίζει και στη συνέχεια της σειράς θα δούμε να τον στριμώχνει άγρια, εκβιάζοντας τον. Τίτλοι τέλους θα πέσουν στον γάμο του Δημοσθένη και της Ασπασίας, όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Μέγα, η γη της Ελιάς. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές, αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.